για τα καλά σας λόγια και τους δύο και την κυρία Δαγρέ και εσάς. Για τα επόμενα 10-15 λεπτά θα προσπαθήσω να μοιραστώ μαζί σας κάποιους προβληματισμούς που προέκυψαν σε ό,τι αφορά την αναζωογόνηση τους τελευταίους μήνες. Και να θυμίσω, είχαμε lockdowns, είχαμε τεράστιο φόβο για το να μην κολλήσουμε, δεν ξέραμε για τον ιό, δεν ξέραμε πώς μεταδίδεται, δεν ξέραμε πώς πεθαίνουν, δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Οπότε θα προσπαθήσω να μοιραστώ κάποιες σχέσεις, κάποιες σκέψεις που αργότερα εντυπώθηκαν και σε έντυπα και σαν οδηγίες. Η ομιλία θα έχει τόσο θεωρητικό υπόβαθρο, το οποίο σας προειδοποιώ, δυστυχώς δεν υπάρχουν ακόμη πολλά δεδομένα για το ούτε πώς μεταδίδεται, ούτε είμαστε πολύ σίγουροι ούτε πώς προφυλασσόμαστε, ούτε σε ποιο βάθος πρέπει να προφυλασσόμαστε, και κάποιες προκτικές, πρακτικές οδηγίες και πρακτικά βίντεο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ανακοπή είναι σύνομη με το θάνατο. Από τη στιγμή αυτό λέμε στους φοιτητές, αυτό λέμε στους εκπαιδευόμενους, από τη στιγμή που κάποιος θα πάθει ανακοπή, ήδη μετράνε τα δευτερόλεπτα στα οποία είναι ήδη νεκρός. Άρα, ό,τι και να κάνουμε, είτε σαν γιατροί, είτε σαν νοσηλευτές, είτε σαν λοιποί επαγγελματίες υγείας, είτε ακόμη και σαν πολίτες, μόνο καλό μπορούμε να κάνουμε. Σπάνια, δύσκολα, αλλά μόνο καλό. Το άλλο που έχει νόημα είναι κάτω δεξιά, ότι ευτυχώς ή δυστυχώς η ανακοπή, και αυτά είναι στατιστικά στοιχεία τα οποία επεκτείνονται στο λεκανοπέδιο με βάση τα ευρωπαϊκά στατιστικά, είναι συχνή. Δηλαδή στο 24ωρο θα έχουμε 7 συνανθρώπους μας οι οποίοι θα πεθάνουν από ανακοπή. Και από αυτούς ο ένας στους τρεις θα πεθάνει και παρουσία μαρτύρων. Θα πεθάνει, αλλιώς να το πούμε, παρουσία ανθρώπων που θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να τον κρατήσουν στη ζωή. Άρα έχει νόημα η προσπάθεια αναζωογόνησης, είτε με πρωτόγωνα μέσα και τρόπους, όπως είναι τα χέρια και το στόμα, είτε σαν εξειδικευμένη υποστήριξη στη ζωή, όπως γίνεται σε καρδιολογικά τμήματα, σε αιμοδυναμικά, σε TEP ή οπουδήποτε. Πάντως το σίγουρο είναι, και αυτό το έκυπε όσο προχωρούσε η πανδημία, ότι υπήρξε μια τεράστια αύξηση ανακοπών. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι από ειδήσεις, δεν είναι ιατρική πληροφόρηση έτσι, βαριά. Ήταν από ειδήσεις που είχαν βγει στον τύπο. Στη Νέα Υόρκη, μέσα σε μια εβδομάδα, εκεί τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, οι ανακοπές για τις οποίες είχαν τηλεφωνήσει στο Fire Department, αυτοί ασχολούνται εκεί πέρα αντί για το ΕΚΑΠ, είχαν πάει 400% επάνω. Δηλαδή, πέραν συνέχεια τηλέφωνο και λέγανε: η μαμά μου θα ανακοπεί, η γιαγιά μου θα ανακοπεί. Ελάτε, 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 ελάτε. 400% επάνω. Είναι τετραπλασιασμός. Και κάτι άλλο, από άλλα στοιχεία σε 4 άλλες, πάλι τα έβγαλε ο Economist αυτά και όχι ιατρικά περιοδικά. Σε 4 περιοχές των 4 χωρών που επλήγησαν τότε σφόδρα από, τον COVID, από την COVID νόσηση, Ισπανία, Γαλλία, ξανά Ισπανία και Ιταλία, δεν είναι ότι πεθαίνανε μόνο περισσότερο οι άνθρωποι από COVID, αλλά υπήρχε και πολλαπλασιασμός θανάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του lockdown από ασθενείς που δεν είχαν COVID ή μάλλον δεν είχαμε COVID και δεν μπορούσαν να αποδοθεί κάπου αλλού. Άρα οι άνθρωποι, και ήταν μια κουβέντα που είχε ξεκινήσει και τότε, οι άνθρωποι που καθόταν σπίτι τους και είχαν, ας πούμε, κάποιο εγκεφαλικό, κάποιο έμφραγμα, πεθαίναμε και πάθαναν ανακοπές. Άρα έχει νόημα ότι ειδικά σε περίοδους πανδημίας, όχι μόνο δεν μειωθήκανε παρά την περιορισμένη κινητικότητα του κόσμου, αλλά μάλιστα αυξηθήκανε και μάλιστα πάρα πολύ. Γι' αυτό αυτές οι οδηγίες, οι οποίες υπήρχαν και ανανεώνονται κάθε 15 ετία, βιάστηκαν οι οργανισμοί να ανταποκριθούν σε αυτές τις ανάγκες, το τι κάνουμε σε αυτές τις συνθήκες της πανδημίας από μια ιδιαίτερα λιμογόνο, ιδιαίτερα εύκολα μεταδιδόμενη και αρκετά θανατηφόρα νόσο σε συνανθρώπους μας που παθαίνουν ανακοπή. Πολύ σύντομα, πολύ γρήγορα, πολύ έγκαιρα η ελληνική ιατρική και καρδιολογική κοινότητα έβγαλε κάποιες οδηγίες για το τι να κάνει ο κόσμος, τι να κάνουν οι γιατροί, τι να κάνουν οι πολίτες, οι οποίες υιοθετήθηκαν γρήγορα από τον ΕΟΔΗ και έγιναν και το πρώτο κείμενο το οποίο έγινε και επίσημη θέση επιστημονική του ελληνικού κράτους μέσα στην όλη προσπάθεια. Θα σας αναφέρω στις επόμενες διαφάνειες περίπου τι πιστεύουμε και τι πιστεύουμε και τι κάνουν και τι προτείνουν και όλοι οι οργανισμοί και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τη βασική υποστήριξη της ζωής, έχοντας κατά νου μας τους ανθρώπους που εκπαιδεύσαμε σε μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει καμιά 15-10 χρόνια τώρα, σε όλη την Ελλάδα, να εκπαιδεύουμε πολίτες όλο το δυνατόν και περισσότερους, για να φτάσουμε σε επίπεδα Σουηδίας ή Ελβετίας, όπου όλοι οι πολίτες είναι εκπαιδευμένοι στη βασική αναζωογόνηση. Τι λέμε λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που φοβούνται μην κολλήσουν με αερόλυμα COVID? Είπαμε κάποια πράγματα και βγάλαμε και ένα βίντεο και κάποιες οδηγίες, γιατί η εικόνα είναι 1000 λέξεις και ένα βίντεο είναι 1000 εικόνες. Πολύ σύντομα, οι οδηγίες που λέμε είναι ότι δεν αναγνωρίζουμε την ανακοπή, δεν διδάσκουμε την αναγνώριση ανακοπής όπως πρότεινος, δηλαδή πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά το αυτί μας και κοιτάμε ο ασθενής αν αναπνέει, αλλά μόνο από μακριά
για να αποφύγουμε τα αεροσταγονίδια και την αερομεταφορά, 1-1,5 μέτρο όσο δυνατόν πιο μακριά, έναν συνάνθρωπο όμως που πέφτει κάτω, κοιτάμε αν νομίζουμε ότι αναπνέει, αν νομίζουμε ότι ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας. Αν δούμε ότι δεν ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας, πριν ξεκινήσουμε μόνο συμπιέσεις και όχι εμφυσίσεις, καλύπτουμε το στόμα του με μια πετσέτα, με ένα ρούχο, με οτιδήποτε, έτσι ακόμη και αυτή η μικρή προσπάθεια, η μικρή πίεση που ασκούμε στο θώρακα και έχει σαν αποτέλεσμα την εκπομπή αερολύματος, την εκπομπή αεροσταγονιδίων να ελαχιστοποιηθεί. Και κάπως έτσι κάνουμε κάρπα, αποφεύγουμε τελείως σε κάποιον που πιστεύουμε ότι έχει υψηλή πιθανότητα ή φοβόμαστε ότι έχει COVID, αποφεύγουμε τελείως όχι μόνο τις εμφυσίσεις, όχι μόνο να πλησιάσουμε το στόμα του, αλλά ακόμη καλύπτουμε και το στόμα του με κάποιο πανί. Πολύ μεγάλη σημασία βέβαια έχει να πιστούμε και το ξέρουμε ότι με την απεινίδωση δεν υπάρχει σχεδόν κανένας, υπάρχει μόνο κάτι να κερδίσει. Μόνο, έχουμε μόνο μια πιθανότητα, αρκετή σημαντική, να επαναφέρουμε ένα θύμα ανακοπής που έχει απεινιδώσιμο ρυθμό στη ζωή, παρά και δεν έχουμε καμία, σχεδόν κανέναν κίνδυνο να μεταδοθεί ο κορονοϊός στην ατμόσφαιρα ή σε κάποιον διασώστη. Ακόμη και τότε μπορούμε να καλύψουμε το στόμα με μια πετσέτα, βάζουμε τα defi pads τα οποία υπάρχουν σε κάθε απεινιδωτή και με ασφάλεια τόσο για το διασώστη όσο και για τους γύρω απεινιδώνουμε. Και γι' αυτό υπάρχουν και αρκετά δεδομένα ότι η απεινίδωση, ακόμη και η επαναφορά στη ζωή και τον κάστρο, δεν προκαλεί μεταφορά αερολύματος στον διασώστη ή στους γύρω παραβρισκόμενους. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία να κάνουμε μνήμα τι γίνεται σε θύματα ανακοπής και ας βάλουμε στο μυαλό μας ως παράδειγμα ένα γυροκομείο. Ένα γυροκομείο είτε ελληνικού τύπου, που είναι σπάνια και κλειστά, είτε ευρωπαϊκού τύπου, με τους εκατοντάδες γέροντες, με την ζωντανή ιστορία μας, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, τους οποίους υπάρχει προσωπικό, dedicated, αφοσιωμένο, το οποίο μέρα νύχτα τους φροντίζει. Και φαίνεται ότι το 70% των ανακοπών συμβαίνει, των out of hostel ανακοπών, των ανακοπών που συμβαίνουν στην κοινότητα, συμβαίνει σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, όπως είναι τα γυροκομεία ή όπως είναι τα σπίτια, ή να το πω απλά, συμβαίνει σε εγκαταστάσεις στις οποίες ο first responder, ο άνθρωπος ο οποίος θα κληθεί να παράσχει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ήταν ήδη τις προηγούμενες μέρες σε στενή επαφή με το θύμα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός που θα κληθεί να παράσχει τη βοήθεια ήδη έχει εκτεθεί, αν είχε κάτι το θύμα, και έχει εκτεθεί ο ένας τον άλλον, άρα είναι πολύ μικρή η πιθανότητα της επιπλέον έκθεσης. Άρα, σε αυτούς τους ασθενείς δεν έχει νόημα ο νοσηλευτής ο οποίος φρόντιζε την γιαγιά στο γυροκομείο επί μια εβδομάδα σε συνθήκες μερικής απομόνωσης, όταν η γιαγιά πάει την ανακοπή, να προσέχει για COVID. Βάζει τη μάσκα του, την σκεπάζει και αρχίζει να κάνει CPR, καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, με πολύ μικρό επιπλέον κίνδυνο να νοσήσει ο ίδιος. Και αυτό πρέπει να μεταφέρουμε, ότι σε κάποιον που ήδη ήταν σε επαφή με κάποιο θύμα, το να κάνουμε κάρπα έχει πολλαπλάσια πιθανά ωφέλη να επαναφέρουμε αυτόν τον ασθενή στη ζωή, από ότι να το αποφύγουμε για τον ενδεχόμενο κίνδυνο μετάδοσης COVID. Και προχωράμε στο δεύτερο ήμιση της αναζωογόνησης, το οποίο αφορά την εξειδικευμένη, το οποίο αφορά την προχωρημένη αναζωογόνηση, η οποία κυρίως γίνεται σε νοσοκομεία, γίνεται σε ΠΕΠ, γίνεται σε καρδιολογικές μονάδες, γίνεται σε αιμοδυναμικά, αλλά γίνεται ακόμη και μέσα σε κινητές μονάδες ή ασθενοφόρα του ΕΚΑΠ από έμπειρους διασώστες, ακόμη και μέσα σε αεροπλάνα αεροδιακομιδών. Τι γίνεται λοιπόν άμα μεταφέρουμε κάποιον ασθενή με COVID και είναι στη μονάδα, ή έχουμε κάποιον ασθενή ο οποίος έχει υψηλή πιθανότητα να νοσεί από COVID. Είναι σε ένα νοσοκομείο στο οποίο υπήρχαν κάποια κρούσματα. Σίγουρα, όσο εσείς βλέπετε κάτω δεξιά ένα βίντεο στο οποίο επιμελήθηκαν ο κύριος Σεντός και η κυρία Καλογριδάκη, που ασχολούνται με την αναζωογόνηση και θα το αναλύσουμε ξανά, σίγουρα πρέπει όλοι να ξέρουμε ότι η αναζωογόνηση είναι μια σύμπλοκη, ένα σύμπλοκο άθροισμα πολλών εξειδικευμένων, δύσκολων τεχνικά ιατρικών πράξεων. Θέλει απεινίδωση, αποτελεσματική και ασφαλής, και ασφαλή, δεν πρέπει να κινδυνεύουμε από την απεινίδωση. Θέλει χορήγηση φαρμάκων, πολλά από τα οποία από μόνο τους είναι επικίνδυνα, αδρεναλίνες πάνε και έρχονται. Θέλει συμπιέσεις με ασφάλεια, θέλει αερισμό και θέλει και διαχείριση αεραγωγού, που από το σύνολο της κάρπα είναι, σε ό,τι αφορά το COVID, ίσως η πιο επικίνδυνη διαδικασία. Ο αναισθησιολόγος, γιατί περί αυτού πρόκειται, πλησιάζει πάρα πολύ κοντά έναν ασθενή που βύχει, που δυσπνοεί, που εκπνέει αερόλυμα,
και προσπαθεί να βάλει βλέποντας από πολύ κοντά έναν τέτοιο σωλήνα. Εδώ πέρα βλέπετε τις συμπιέσεις, εδώ βλέπετε ένα σενάριο σε εξέλιξη και θα αναλύσουμε. Να αναλύσουμε καταρχάς και να πούμε ότι άμα δεν κάνουμε κάρπα σε έναν ασθενή που έπαθε μια ανακοπή στο νοσοκομείο, είτε γιατί έχει ένα έμφραγμα, είτε γιατί έχει μια σύψη, είτε γιατί έχει ένα ατύχημα, είτε γιατί είχε μια ηλεκτρολυτική διαταραχή, η έκβαση είναι βεβαία. 100% της κάρπα, 100% της ανακοπής οδηγεί σε θάνατο. Είναι συνώνυμο του θανάτου. Παρ' όλα αυτά, βλέπετε αριστερά σε έναν ασθενή που έχει ένα πνιδόσιμο ρυθμό και που έχει ένα, καμιά φορά δυστυχώς, μικρό έμφραγμα, είναι πολύ λεπτή και πολύ εύκολη η μετάβαση από τη ζωή στο θάνατο και ανάποδα. Να το πω αλλιώς, ένας ασθενής που έχει απνιδώσιμο ρυθμό, πάνω από τις μισές φορές βγαίνει τετρακινητικός σε άριστη νευρολογική κατάσταση μετά από λίγες μέρες από το νοσοκομείο, αν επανέλθει στη ζωή με μια-δυο απνιδώσεις και ολοκληρωμένο πρωτόκολλο κάρπα. Και αυτό ήδη το ξέρουν, και αυτό δεν είναι μόνο του τι κάνει ένας, και αυτό είναι μια ομάδα, μια δουλειά ομάδας, ένα teamwork. Και το ξέρουν ήδη εδώ και 20 χρόνια οι Άγγλοι που το δημοσίευσαν στο BMJ, ότι και μόνο η σύσταση ομάδων αναζωογόνης στα νοσοκομεία μειώνει στο μισό την πιθανότητα να πεθάνεις από ανακοπή. Και είναι λίγες οι τεχνικές ή τα φάρμακα στην ιατρική που αυξάνουν τόσο καταπληκτικά την επιβίωση των ασθενών. Είναι η ασπιρίνη, είναι η θρομβόληση, είναι οι ομάδες αναζωογόνησης. Άρα έχει νόημα ασθενείς να τους αναζωογονούμε. Και γι' αυτό και κάνουμε σεμινάρια και αυτό εκπαιδεύουμε. Πριν όμως φτάσουμε στην ανακοπή, έχει πολύ μεγαλύτερο νόημα, και ειδικά σε επικίνδυνες συνθήκες αναζωογόνησης, όπως είναι οι ασθενείς με COVID ή πιθανώς με COVID, να προλαμβάνουμε την ανακοπή. Και με έκπληξη, και δικιά μου όταν το πρώτο είδα, λέει αυτή η διαφάνεια ότι πάνω από τις μισές ανακοπές που πρόκειται να συμβούν τις επόμενες ώρες, 50-80%, μας το λένε. Έχουν πρόγραμμα σημεία, μας το ψιθυρίζουν ότι ο ασθενής μας σε 6 ώρες ή σε 5 ώρες θα πεθάνει, θα πάθει ανακοπή. Ο ασθενής που έχει 6 πίεση, ο ασθενής που έχει 80 κορεσμό, άμα δεν κάνουμε τίποτα να τον διορθώσουμε γρήγορα σε ένα περιβάλλον υψηλής φροντίδας, μια μονάδα ή μια ΜΑΒ, ο ασθενής μας αυτός θα πάθει ανακοπή. Και πολύ πιο δύσκολα βγαίνει κάποιος από την ανακοπή παρά να διορθώσει ένα δυνητικά αναστρέψιμο αίτιο ανακοπής, όπως είναι υπόταση, υποξία, υπερκαπνία, διαταραχές των ηλεκτρολυτών κ.ο.κ. Άρα προβλέπουμε τις ανακοπές και προσπαθούμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε τους ασθενείς πριν, ακόμη και λεπτά, πριν πέσουν σε ανακοπή. Ένας λόγος παραπάνω είναι ότι ο ασθενής ο οποίος επιβαρύνεται ταχαίως, ο οποίος γρήγορα επιβαρύνεται, και μάλιστα άμα πιστεύουμε ότι πάσχει από COVID, έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια βαριά λίμωξη από COVID, ο οποίος κάνει υποξία και βλέπουμε ότι δεν διορθώνεται. Δεν περιμένουμε να φτάσει στο απροκόρητο, δεν περιμένουμε να διασωληνωθεί σε συνθήκες arrest ή σε συνθήκες ανακοπής. Αυτό που λένε όλοι οι οργανισμοί, από τους αναισθησιολόγους μέχρι τους επιγοντολόγους μέχρι την αναζωογόνηση, είναι ότι οι ασθενείς οι οποίοι προβλέπεται να επιδεινωθούν ή επιδεινώνονται γρήγορα, καλύτερα να τους διασωληνώσουμε υπό συνθήκες μεγάλης ασφάλειας για τον αναισθησιολόγο και για το σύνολο της μονάδας πρόημα, παρά να περιμένουμε να διασωληνωθούν σε άτακτες συνθήκες που ο κίνδυνος εξάπλωσης του αερολύματος είναι μεγαλύτερος. Τώρα, άμα χρειαστεί να κάνουμε αναζωογόνηση σε κάποιον και είναι, ας πούμε, στη μονάδα, είναι σε ένα θάλαμο, έχει πολύ μεγάλη σημασία να μειώσουμε εντελώς το απαραίτητο τον αριθμό των ατόμων που θα ασχοληθούν με την αναζωογόνηση. Τρεις άνθρωποι και ένας αρχηγός φτάνει, κλείνουμε όσο δυνατόν αρρωστογό στο χώρο από άλλους ασθενείς, από συνοδούς, από άλλους, και έχουμε και έναν συνάδελφο εκτός του χώρου για να μας φέρει εργαλεία, φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Το σημαντικότερο είναι και οι σημαντικότερες αλλαγές στον αλγόριθμο, αυτός είναι ο κλασικός αλγόριθμος στο ELS, είναι εδώ πέρα, θα τις δείτε σε αυτή την διαφάνεια. Καταρχάς, με το που θα δούμε ότι ο ασθενής μας είναι σε ανακοπή, δεν ξεκινάμε κάρπα. Πρώτα ενδυόμαστε personal protective equipment, εξοπλισμό ατομικής προστασίας, δηλαδή γυαλιά, μάσκα, κατά προτίμηση υψηλής προστασίας, ειδικά για τους αναισθησιολόγους, και ποδιά. Έχουμε κάνει από πριν εξάσκηση να μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα, με ασφάλεια, αλλά γρήγορα να ενδυόμαστε αυτόν τον εξοπλισμό, και τότε ξεκινάμε αναζωογόνηση. Ξεκινάμε αναζωογόνηση, και ειδικά άμα είμαστε κοντά στον αραγωγό,
μόνο άμα είμαστε πλήρως ασφαλείς για αυτό που πρόκειται να κάνουμε. Μόλις δούμε κάποιον απεινιδώσιμο ρυθμό, δοκιμάζουμε να δώσουμε τρία σοκ, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, μπας και επανέρθει. Αλλιώς συνεχίζουμε κάρπα και συνεχίζουμε καρδιοπνευμονική αναζωγόνηση με ατομικά, όπως είδατε στο βίντεο, με ατομικό ρουχισμό προστασίας για να έχουμε ασφάλεια. Κάτι το οποίο είναι αρκετά, όχι στο εξωτερικό, αλλά στην Ελλάδα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ταμπού, πάντως σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα νόμων. Δεν υπάρχει σαφής οδηγία, η σαφής νομοθεσία για το περίφημο DNR, Do Not Resuscitate, για το πότε δικαιούμαστε σε συμφωνία ίσως με τον ασθενή να ξεκινάμε ή πότε δικαιούμαστε να διακόπτουμε την αναζωογόνηση και όλη αυτή την κουβέντα. Ειδικά τώρα που εμπλέκεται το COVID, που εμπλέκεται κίνδυνος για τις ομάδες αναζωογόνησης και δεν είναι μια κίνδυνη διαδικασία, ίσως θα έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινάμε να υποστηριζόμαστε από τέτοιους νόμους και να μην κάνουμε ό,τι νομίζουμε ή ημιάτυπα να παίρνουμε αποφάσεις ή να εμπλεκόμαστε σε διαδικασίες για τις οποίες δυστυχώς δεν υπάρχει σαφής νομική κατοχήρωση όπως στον υπόλοιπο κόσμο. Και αυτό γιατί βλέπετε, ενώ αντίθετα αριστερά σε ένα νέο άνθρωπο με μια κυλιακή ταχυκαρδία με ένα έφραγμα, οι μισοί θα επιβιώσουν, σε μια καημένη μεγάλη γυναίκα η οποία είχε κάταγμα ισχύου και έπαθε μια υποκαλεμία και μια νεφρική ανεπάρκεια και μια αιμορραγία, αυτή άμα πάθει μια συστολία, πάρα πολύ δύσκολα θα επανέλθει στη ζωή, έχοντας καταναλώσει πόρους, έχοντας πιθανώς εκθέσει το προσωπικό σε μια μη αποτελεσματική διαδικασία αναζωογόνησης. Και μάλιστα για να επιτείνουμε και παραπάνω αυτό το επιχείρημα, βλέπετε εδώ πέρα από 140 ασθενείς που νοσηλευόντουσαν σε συνθήκες μονάδα στην Κίνα, που είχαν COVID και πάθανε ανακοπή, από αυτούς, από τους 140, μόνο ένας κατάφερε να βγει περπατώντας από το νοσοκομείο, έχοντας εκθέσει 140 φορές την ομάδα αναζωογόνησης ή 140 ομάδες αναζωογόνησης στον κίνδυνο να πάθουν COVID, συν την κόβωση, η οποία πάλι είχε νόημα για το COVID. Κλείνοντας, θέλω να κλείσω με αυτό το οποίο είπαν κάποιοι που έχουν βάλει πλάνο ζωή τους στην αναζωογόνηση για την διδασκαλία, στην αναζωογόνηση, ενώ ότι μέχρι πρότινος η αναζωογόνηση ήταν μια διαδικασία ακίνδυνη για το διασώστη, ακίνδυνη για το γιατρό, ακίνδυνη για τον νοσηλευτή, ακίνδυνη για τον πολίτη, που μόνο καλό μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πλέον, του να πας να σώσεις με κάρπα κάποιον που έπαθε ανακοπή λόγω COVID ή που είχε και COVID πιθανόν, εμπεριέχει σαφείς κίνδυνους και αυτοί πρέπει να ζυγιστούν. Και είναι, ξαναλέω, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν σηκώσει σημαία τη ζωή του την αναζωογόνηση, άρα έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία. Κλείνοντας, όλα αυτά που είπαμε τα καταγράψαμε και σαν κείμενο συμφωνίας και στο ελληνικό περιοδικό της ελληνικής καρδιολογικής, αλλά και στο αγγλόφωνο. Και να σας ευχαριστήσω πάλι για την πρόσκληση, κλείνοντας από μια φωτογραφία από την Λάρισα που σήμερα έχει 42 βαθμούς. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε και εμείς για τον μεστό σου λόγο, που πάντοτε έχει και ουσιαστικές πληροφορίες, αλλά και πρακτικές συμβουλές. Βέβαια, λίγο απογοητευτικά τα τελευταία στοιχεία όσον αφορά την κάρπα σε ασθενείς με COVID, τουλάχιστον από τα νοσοκομεία της Κίνας, όπως μας ανέφερες. Εγώ θα κρατήσω από την ομιλία σου δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι η ύπαρξη και η απόλυτη ανάγκη ύπαρξης, μάλλον, ομάδας αναζωογόνησης. Και από την άλλη πλευρά, η έγκαιρη διάγνωση. Επειδή δεν υπάρχουν σχολιαστές, θα ήθελα μια μικρή ερώτηση να κάνω. Μας είπες ότι, δεν ξέρω αν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά την πιθανότητα μόλυνση ή τη μόλυνση γιατρών από αερόλυμα σε ασθενείς που είχαν COVID. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχω διαβάσει ότι από κάποιες μελέτες αναδρομικές που έγιναν σε ασθενείς που έπασχαν από SARS και MERS, βέβαια λιγότερες μεταδοτικότητες ή αυτή, δεν βρέθηκε ότι υπήρχε μεγαλύτερη επίπτωση λίμωξης της ομάδας που έκανε την κάρπα σε ασθενείς που έπασχαν από MERS ή SARS. Δηλαδή το αερόλυμα ότι δεν μεταδιδόταν τόσο εύκολα και δεν είχαμε λίμωξη. Ποια είναι η θέση? Αυτό το σχόλιο για την παρέμβαση έχει απόλυτα δίκιο με βάση ιστορικά στοιχεία και αυτό διδάσκουμε. Μέχρι σήμερα διδάσκαμε ότι κάνουμε εμφυσίσεις ακόμη και στον δρόμο και δεν έχουμε απολύτως κανένα κίνδυνο ακόμη και να έχει ιστορικό φυματίωση ο ασθενής. Κάπως έτσι το διδάσκαμε. Πόσο μάλλον σε μια ομάδα η οποία τηρεί μέσα προστασίας όπως είναι οι απλές και ενισχυμένες μάσκες και την πλήρη ένδυση. Υπήρξε μια μελέτη η οποία χρησιμοποιώντας κάποια μαθηματικά tricks έλεγε ότι ο κίνδυνος να νοσήσει κάποιος διασώστης κάνοντας, συμμετέχοντας σε ομάδες
κάρπα σε COVID, έπρεπε να κάνει 4.000 αναζωογονήσεις για να νοσήσει ένας γιατρός, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν, το συνέκριναν με το 10% επιβίωση και βλέπανε λοιπόν ότι ήταν προς το όφελος του ασθενούς, το οποίο βέβαια δεν έβαζε μέσα το όφελος του γιατρού. Σε αυτή η στοιχεία δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για μια άλλη φορά, πραγματικά ήσουν εξαιρετικός και δικαιολογημένα κατέχεις τον τίτλο του πρωτοπόρου. Συνολικά είναι αυτά, δεν είναι. Αυτά είναι συνολικά πράγματα. Ευχαριστώ πάντως. Ναι, όπως οι προπονητές. Ευχαριστούμε και πάλι.